Υπάρχει ένα χωριό που ζουν παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Τα φροντίζουν άνθρωποι που τα νοιάζονται και ας μην είναι οι βιολογικοί τους γονείς. Είναι μητέρες και θείες που τα αγκαλιάζουν με περίσσια αγάπη και όλοι μαζί φτιάχνουν τη σπουδαία οικογένεια των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Θράκης αναζητούν μητέρα και θεία προκειμένου το έκτο και τελευταίο σπίτι του χωριού να λειτουργήσει όπως και τα υπόλοιπα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει μια καμπάνια για την ανέβραση μητέρων και θείων για όλα τα παιδικά χωριά ΣΟΣ στην Ελλάδα. Εδώ για μας ζητάμε τουλάχιστον 2 άτομα. Αυτό που ζητάμε είναι κυρίες οι οποίες είναι μεταξύ 35 και 50 ετών και θέλουν να αφοσιωθούν στο μεγάλωμα παιδιών. Προσφέρουμε τη διαμονή, τη διατροφή, μισθό και ασφάλιση. Αυτό που θέλουμε από τις κυρίες είναι δέσμευση ότι θα είναι εδώ. Λειτουργούμε κατά οικογένειες, έτσι είμαστε εδώ. Θα είναι σε ένα σπίτι με κάποια παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν. Ουσιαστικά θα είναι 24 ώρες οι μαμάδες αυτών των παιδιών, έχοντας φυσικά και βοήθεια από επιστημονικό προσωπικό καθημερινά. Στα προγράμματα των παιδικών χωριών ΣΟΣ Ελλάδας φιλοξενούνται 200 παιδιά τα οποία για διάφορους κοινωνικούς ή οικογενειακούς λόγους δεν μπορούν να μεγαλώσουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι κυρίες θα μας στείλουν καταρχάς το βιογραφικό, θα ακολουθήσει μια σειρά συνεντεύξεων, 2 τουλάχιστον. Μετά θα περάσουν εκπαίδευση. Υπάρχει ένα στάδιο πρακτικής. Θα έρθουν να δουν από κοντά τα χωριά, πέρα από τη θεωρία, το τι είναι και τι ζητάμε από αυτές. Και όσο στο τέλος αυτής της διαδικασίας κριθούν κατάλληλες από εμάς, αλλά και αυτές νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν, ξεκινάνε την εργασία τους. Βασική αρχή των παιδικών χωριών ΣΟΣ είναι πως κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ανήκει σε μια οικογένεια και να μεγαλώνει με φροντίδα, σεβασμό και ασφάλεια. Ο ουσιαστικότερος ρόλος της μαμάς ΣΟΣ, πέρα από τα κλασικά που θα κάνει και μια βιολογική μητέρα για τα παιδιά της που θα τα φροντίζει, είναι να δώσει αγάπη σε αυτά τα παιδιά, τα οποία έρχονται από δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι και μόνη της η μητέρα μες στο σπίτι. Μόνη της τα μεγαλώνει, αλλά έχει καθημερινή παρουσία επιστημονικού προσωπικού και συνεχής εκπαίδευση. Είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά το να έχει σε 24 ώρες βάσος 3 ή 4 παιδιά, αλλά ανταποδίδει πάρα πολύ, παίρνοντας αγάπη από αυτά τα παιδιά. Οι κυρίες που μένουν εδώ ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω και οι κυρίες που θα έρθουν επίσης θα το βιώσουν αυτό.